Τάχα μου για να ανεβάσω το νούμερο τηλεθέαση, τα οποία κέρδισε ο Αρναούτογλου σε τηλεθέαση με το Μουτσινά την απέναντι εκπομπή τη Ελληνόρα Μιλάτη. Ναι, η συνέντευξη που έκανε, που είχε χθε καλεσμένο τον Νίκο Μουτσινά, ανέβασε τα νούμερα του Γρηγόρη. Πέρασε, την πέρασε όμως. Δεν την πέρασε. Δεν την πέρασε και πάλι. Και με Μουτσινά. Δύο ποτήρια νερό να ρίξει. Έτσι, και με Μουτσινά. Και με Μουτσινά. Ένα ποτήρι, εντάξει. Ο Γρηγόρη είναι αυτό, μισό λεπτό για παιδιά. Συγκεκριμένα το τι φοράει. Κάνει την γλάστρα. Όταν ήταν καλεσμένο στο Μουτσινά την εκπομπή, του λέει: όταν θα με καλέσει στην εκπομπή σου, θέλω να είσαι γλάστρα. Και πήγε και ντύθηκε ο Γρηγόρης και έγινε γλάστρα. Και του λέει: ορίστε, αυτό μου ζήτησε, αυτό έκανε. Μάλλον μόνο τα γλαστράκια είδαν την εκπομπή του Γρηγόρη, γιατί από την και η Ελεονόρα Μελέτη έκανε πολλά, πολύ ψηλότερη τηλεθέαση. Έκανε θέση η Ελεονόρα Μελέτη 16,5% γενικά νούμερα. Και ο Νίκος, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου 14,6%. Έλα! Έλα, ανεβήκανε! Μπράβο! Πάμε και ο αν δεν κάνω λάθος, ο Μουτσινάς αυτά που είπε. Συγγνώμη, Λούρου, χειροκροτώ και δεν χειροκροτάτε. Θα χειροκροτήσω. Χειροκρότησε τώρα εδώ. Ωραία. Χειροκρότησα κι εγώ. Τι αυτά τα πράγματα εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγο διάστημα είχε βγει στην εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη ο Μουτσινάς και είχε πει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Οπότε. Δηλαδή, επανάληψη. Γιατί μίλησε και για την μητέρα του και για το θάνατό τη και για τη σχέση με τον πατέρα του. Τώρα δεν είπε κάτι καινούριο, να δούμε κάτι. Αυτά που είχε πει και στην Ελεονόρα Μελέτη πάνω κάτω. Δηλαδή, για δεν είχε πει. Δεν είχε μιλήσει, δεν ξέρω, είχε μιλήσει. Δεν είχε πει για τα αδέρφια. Ναι, αλλά. Α, εδώ σου είπε καινούργια, γιατί είχε αδέρφια. Ναι, έχει άλλα δύο δίδυμα αδέρφια. Αλλά το θέμα είναι ότι σταθήκανε πολύ και στη μητέρα του. Που είχε σταθεί και η Ελεονόρα Μελέτη αυτό. Ναι, μπορώ να το δούμε το απόσπασμα. Το δούμε. Πώς έχουμε μπαμπά, μαμά. Εγώ είχα παππού, γιαγιά, μαμά. Αυτή ήταν δηλαδή. Οπότε ήταν. Ναι. Δεν ήταν πολύ ευχάριστο. Θα γινόταν κάποια στιγμή και με αυτή τη σειρά, όπως έγινε δηλαδή, όπως έπρεπε, έγινε. Απλά έγινε κάπως λίγο νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν τα τρία χρόνια του πένθους. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή πλέον ότι τρία χρόνια. Είναι ένα θέμα τα τρία χρόνια. Μάλιστα. Σε μένα τουλάχιστον έτσι έγινε. Ξέρω όμως ότι είσαι τόσο άνετος για αυτή τη συζήτηση, γιατί έχεις περάσει από. Μα έχουν περάσει χρόνια. Πολλά χρόνια. Έχουν περάσει ικανοποιητικά χρόνια. Αν μπορώ να το συζητάω. Παλιά δεν μου ήταν πολύ εύκολο. Mm-hmm. Αλλά τώρα, όποτε μου δίνετε ευκαιρία και το συζητάω, ουσιαστικά το συζητάω για να μπορέσω να πω ότι αυτό που μου λέγανε και έλεγα αποκλείεται. Δηλαδή αυτό που μου λέγανε από την πρώτη μέρα, ότι έλα, ο χρόνος, μη στεναχωριέσαι. Και έλεγα, τι εννοούν ο χρόνος, τι είναι αυτό που μου λένε αρχικά. Είναι πραγματικότητα. Μάλιστα. Είχες πει βέβαια κάποτε ότι ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσα να φανταστώ. Ναι, ναι, ήταν ο φόβος μου. Ο μεγαλύτερος φόβος μου. Οπότε όλα τα άλλα μετά ξαφνικά κατεβαίνουν. Οπότε έχει κάτι που μπορεί να βοηθήσει μετά. Σου λέει τώρα όλα τα άλλα έχουν μπει στη σειρά τους. Αυτά όλα τα λέω γιατί η ιστορία της επιτυχίας σου φέτος της μεγάλης στο Open έχει να κάνει με το ότι εσύ είσαι καλούλης. Έφυγε εκείνο το μαύρο πράγμα που είχες λίγο. Σου έφυγε η γκρίνια. Δεν είχα ποτέ πολύ γκρίνια. Έλα με, δουλεύεις τα τελευταία χρόνια, ήσουν μέσα στην γκρίνια. Δεν είχα γκρίνια. Είχα γκρίνια δική μου γκρίνια. Ήταν πολύ προσωπικό μου το πρόβλημα. Γι' αυτό και όταν μου λες ότι ξαφνικά τώρα έχει σημασία ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ ωραία γιατί είσαι εσύ καλά, σημαίνει ότι πριν δεν ήμουν εγώ καλά. Άρα σου λέει ήταν πολύ προσωπικό μου το κομμάτι. Δεν το επικοινωνούσα ακριβώς. Η σχέση σου με τον μπαμπά σου έφτιαξε τα τελευταία χρόνια. Δεν ήσουν πολύ καλά. Τα τελευταία. Δεν μπορούσε να αναπτυχθεί η σχέση. Αδέρφια έχεις. Δύο. Έχεις δύο αδέρφια. Βρίσκεστε. Δύο παλικάρια σαν τα κρύα τα νερά. Βρίσκεστε. Δίδυμα. Όχι πολύ συχνά. Ηλικίες. Είναι 10 χρόνια μικρότερά μου. 20. Δίδυμοι είναι. Δίδυμοι. Είναι δίδυμοι, αλλά δεν μοιάζουν. Με σένα μοιάζουν, ναι. Με μένα μοιάζει λίγο ένας, νομίζω, ο Χρήστος. Είναι πολύ ψηλά, Χρήστο παιδιά. Χρήστο μου, συγγνώμη. Λοιπόν, από την προηγούμενη εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη, η μόνη διαφορά είναι ότι βλέπουμε, αντί για την Ελεονόρα Μελέτη, μια γλάστρα, συγγνώμη, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εδώ, πώς έγινε αυτό. Τα έβγαλε. Α, είχε αλλάξει, τα έβγαλε. Είχε προκαλέσει τον Νίκο Μουτσινά, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή του να φορέσει αυτή τη στολή που είχε φορέσει Κατερίνα Καινούριο. Α, μάλιστα. Έτσι είχε γίνει. Πάρα πολύ ωραία. Άρα μετά πήγε, άλλαξε τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Τα ίδια και τα ίδια γενικά στην ελληνική τηλεόραση. Φεύγει όμως από το αυτό κανάλι, τον... πάει στον άλλον. Αυτό είναι το νόημα με μια κουβέντα νομίζω. Το θέμα εδώ όμως είναι γιατί μιλάμε για το θάνατο της μητέρας, μισό λεπτάκι. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά να μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο, σε κανένα παιδί να βλέπει τους γονείς του να χάνεται και το φυσικά και ένας γονέας να βλέπει το παιδί του να χάνεται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επηρέασε πάρα πολύ τον Νίκο Μουτσινά πέρα από όλα τα άλλα και όταν έχεις την ανάγκη να μιλήσεις γι' αυτό
πρέπει να μιλήσεις. Όταν νιώθεις καλύτερα μέσα του, όταν μοιράζεται τον κόσμο για το θάνατο της μητέρας του, είναι φυσιολογικό ότι έχει πολύ σημασία για εκείνον να εξομολογηθεί πράγματα τα οποία τον στενοχωρούν, τον πνίγουν ή που θέλει να μοιραστεί με τον κόσμο. Εκεί λοιπόν θα είναι ανεπίτρεπτο οποιοδήποτε να κατακρίνει τον Νίκο Μουτσινά όταν μιλάει για αυτό το ζήτημα. Μα τι είναι αυτά, κύριε Καμπούρη. Μην τολμήσει κανένας. Κύριε Καμπούρη, λέει, όταν μοιράσει... Μην τολμήσει κανένας εκεί. Κύριε Καμπούρη, όταν λέει μια παροιμία, όταν μοιράζει τη λύπη σου με κάποιον γίνεται μισή και όταν μοιράζει τη χαρά σου γίνεται διπλή. Οπότε αυτό που έβγαλε, που το νιώθουμε κι εμείς, γιατί κι εμείς έχουμε απώλεια της μητέρας μας, εκφράζει όλους μας. Είναι η αγάπη που έχουμε σε αυτή που μας έφερε. Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε εδώ τι ακριβώς έχει συμβεί.